Η κυρία Σιμακοπούλου, 7 μήνες διαπραγματεύονταν η κυβέρνηση με την και Τρόικα. Δεν μπορούμε τρεις μέρες και για το γάλα και για τα εργασιακά. Δεν κατάλαβα. Μόνο με την Τρόικα διαπραγματεύεται. Που εμείς λέμε δεν διαπραγματεύεται, διότι πάει με τα γόνατα στην Τρόικα. Όταν πας με τα γόνατα, τους βλέπεις και πιο ψηλούς από τι είναι. Άμα σηκωθείς όρθιος, βλέπεις ότι μπορεί να μην είναι και πιο ψηλοί. Καλά. Με την... τι να κάνουμε. Ναι. Είναι σκληρά τα πράγματα, σκληρές οι πολιτικές, σκληρές οι αντιπαρθές. Με συγχωρείτε, με τους κτηνοτρόφους, με τους εργαζόμενους στη γαλακτοβιομηχανία. Δεν διαπραγματεύτηκε η κυβέρνηση. Με 400.000 δεν μιλάει με αυτούς. Με 400.000 κόσμου. Μόνο με την Τρόικα μιλάει. Έτσι. Και είναι δυνατόν να το επικαλείται αυτό η κυβέρνηση και ως εκπρόσωπος της κυβέρνησης και της Νέας Δημοκρατίας, η κυρία Σιμακοπούλου. Δεύτερο, λέει η κυρία Σιμακοπούλου να διώξουμε, πώς το λένε, να μειώσουμε τις τιμές του γάλακτος. Βεβαίως, κυρία Σιμακοπούλου. Αλίμονο. Κανείς δεν έχει αντίρρηση. Αλλά καταστρέφοντας τους παραγωγούς και τις βιομηχανίες και τις βιοτεχνίες τις ελληνικές, υπάρχουν άλλοι τρόποι. Πρώτο, να μειώσετε το ΦΠΑ στο γάλα. Δεύτερο, να πάρετε μέτρα για τη μείωση του κόστους παραγωγής του γάλακτος, του γάλακτος και των κτηνοτρόφων. Δεν τρίτο, είναι καλό που να καταπολεμήσετε. Γάλα, κύριε. Τελειώνω δεν και θα μου πείτε. Το βάζουμε τελειώνω αυτό, και το θα μου πείτε. Γάλα. Τελειώνω και θα μου πείτε. Τρίτο, να κάνετε αυτό που σας λέει ο κύριος Κασής. Να πάρετε μέτρα να καταπολεμήσετε το καρτέλ που οδηγεί οι μεν παραγωγοί να έχουν χαμηλές τιμές που να πουλάνε το γάλα τους, στο ράφι όμως να πουλιέται πάρα πολύ ακριβά για τον καταναλωτή. Σπάστε τα καρτέλ. Δύο λεφτά όμως. Θέλω να ρωτήσω το εξής. Όχι, όχι, κυρία Σιμακοπούλου, δύο λεφτά. Μόνο καλύτερα. Εγώ θέλω να σας ρωτήσω το εξής. Το γάλα στην εγχώρια. Γιατί. Δύο λεφτά. Εσείς όταν θα έρθετε στην κυβέρνηση θα απαγορεύσετε την εισαγωγή γάλακτος διότι είναι χαλασμένα γάλακτα που δίνουν στα παιδιά δεν μας. Δεν είπαμε. Όχι, ότι... επειδή λέτε όποιο έρχεται απ' έξω είναι χαλασμένο γάλα. Δεν είπαμε ότι θα απαγορεύσουμε τις εισαγωγές του γάλακτος. Θα δώσουμε όμως κίνητρα και στήριξη μπράβο, και στους κτηνοτρόφους και στους παραγωγούς. Γάλα που θα έρχεται απ' έξω θα είναι χαλασμένο γάλα. Βιοτεχνία και βιομηχανία. Γάλα που θα έρχεται απ' έξω είναι χαλασμένο γάλα. Όχι χαλασμένο, ακούστε, αλλά αν είναι 11 ημερών γάλα. Έχει υποστεί μια θερμική, ουσιαστικά ναι, διότι έχει υποστεί μια θερμική επεξεργασία με πολύ μεγαλύτερους βαθμούς Κελσίου, τα ξέρει ο κύριος Κασής, και χάνει πολλά θρεπτικά. Άλλο χαλασμένο και άλλο δαλεπιστήμονο. Αν μου δώσετε ένα δευτερόλεπτο να σας το πω. Ο κύριος Κασής που είναι από το κλάδο αυτό. Δεν είπε κανείς ότι δεν θα ελέγχεται το γάλα, κύριε Στρατούλη. Ο κύριος Κασής έχει πει και έχει δίκιο. Φοβίζετε τον κόσμο για το ένα και για το άλλο, τώρα πρέπει να φοβηθεί και για το γάλα. Δεν καταργούμε τον έλεγχο. Άκουσα προσεκτικά τον κύριο Κασή που προέρχεται από το χώρο και ξέρει. Ο κύριος Κασής έχει πει ότι το γάλα των 5 ημερών το παστεριωμένο που θεωρείται φρέσκο σήμερα υφίσταται μια θερμική επεξεργασία στους 71,7 βαθμούς για 15 δευτερόλεπτα. Εάν το γάλα όμως των 11 ημερών υφίσταται θερμική επεξεργασία στους 130 και για περισσότερα δευτερόλεπτα. Ναι. Αυτό κύριε Κασή μου αλλάζει τα θρεπτικά καταστατικά. Όχι σας είπε να το λες χαλασμένο εσύ Δημήτρη. Και το κάνει ξυλόγαλα. Το χαλασμένο ήταν εντός εισαγωγικά. Και υπάρχουν και οι πολιτικοί. Τον κόσμο εσείς τον τρομάζετε. Τον κόσμο εσείς τον τρομάζετε. Και να σας πω και κάτι και τελειώνω. Κυρία Σιμακοπούλου. Από όλη τη συζήτηση μου βγαίνει ότι επειδή τώρα τελευταία τα κόμματα ονομάζονται με τα ονόματα της φύσης, άλλο λέγεται ποτάμι, άλλο λέγεται ελιά, θα ονομαστούν και πορτοκαλιές και βρικοκές και χρησιμοποιούνται για να ανακόψουν πολλά από αυτά και την δυναμική για το ΣΥΡΙΖΑ. Από ό,τι κατάλαβα, με το γάλα και τις εργασιακές σχέσεις και όλα αυτά με το πολυνομοσχέδιο, τα έχετε κάνει θάλασσα. Μήπως πρέπει και εσείς να σκεφτείτε να ονομάσετε το κόμμα σας, αφού και άλλοι τα λένε με φυσικούς όρους, να το ονομάσετε θάλασσα. Εντάξει, θάλασσα. Διαφωνούν βουλευτές σας, διαφωνούν βουλευτές της αντιπολίτευσης. Θάλασσα. Ευχαριστώ. Καλημέρα.